Όσον αφορά την Τουρκία, είναι τελικά ο παράδεισος ή η κόλαση των μεταμοσχεύσεων? Ο παράδεισος δεν είναι σε καμία περίπτωση, αλλά δεν θα πω ότι είναι και η κόλαση. Και τι εννοώ? Τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει μια εντατική προσπάθεια marketing της Τουρκίας ως φθηνός προορισμός ιατρικού τουρισμού. Με υποβοήθηση από κρατικές υπηρεσίες, με εντατικό marketing στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Και αυτό έχει αποτέλεσμα. Όχι μόνο στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών και σε άλλες θεραπείες. Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πάνω από 200 κλινικές που ισχυρίζονται ότι κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι προφανές ότι ανάμεσά τους υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 καλές κλινικές. Σας πληροφορώ όμως ότι οι τιμές εκεί δεν είναι ούτε χαμηλές, ούτε πρόκειται για φτηνή διαδικασία. Και θα πρέπει να αναρωτηθεί ο υποψήφιος ασθενής που θα υποβληθεί σε μια μεταμόσχευση μαλλιών, σε ένα φτηνό προορισμό όπως είναι η Τουρκία, ποιο είναι το πραγματικό κριτήριο για μια ιατρική πράξη. Η ασφάλεια και η ιατρική σιγουριά, το αποτέλεσμα ή η φθηνή τιμή. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η φθηνή τιμή θα έπρεπε να είναι το τελευταίο που απασχολεί κάποιον ο οποίος υποβάλλεται σε οποιαδήποτε επέμβαση. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ιατρικής ασφάλειας, αλλά και θέμα φυσικά αποτελέσματος, που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σημαντικά.